την αναβολή. Πραγματικά χαιρόμαστε για την αναβολή. Δεν παρευρεθήκαμε σήμερα στην συνάντηση. Αλλά μόλις πήραμε την εισήγηση, παραξενευτήκαμε. Όταν στο πνευματικό κέντρο μιλάμε για πλειοψηφίες και μειοψηφίες. 9 και 6. Εγώ θα σας συμβούλευα, όχι κύριε Δημαρχέ, δεν το λέω στους συμβούλους, να βρείτε όλοι τα ΦΕΚ, τα καταστατικά του πνευματικού κέντρου, πώς δημιουργήθηκαν από το 1978 και πώς εργοποιήθηκαν και ποιοι ήταν μέλη και πώς οριζόταν τα μέλη το παρελθόν και κατά καιρούς άλλαζε. Διαβάστε και το τελευταίο του 11, επί όχι τη θητεία του κ. Ρακονταρίτη, τη προηγούμενη θητεία. Είναι καλό και αυτό να διαβάσουμε σου ότι πώς προέκυψε. Μάλιστα, κάπου εκεί ο πρώην δήμαρχος είχε πει ότι θα πρέπει να τα αλλάξουμε κιόλα το καταστατικό. 5 χρόνια βέβαια δεν άλλαξε. Εγώ ελπίζω από την καινούργια διοίκηση να αλλάξει το καταστατικό του πνευματικού κέντρου. Και όσον αφορά του δημότε, και επειδή μιλάμε για δημότε, θα πρότεινα να κάνετε μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Να κάνετε μια πρόσκληση στα μέσα εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανθρώπους, για κόσμο, ο οποίος ενδιαφέρεται για το πνευματικό κέντρο, ο οποίος να είναι χρήστης ή να έχει την ανάλογη επαγγελματική κοινωνική δράση, ειδικές γνώσεις που ζητάει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό στο τόπο μας, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί και εμείς, όχι εσείς, γενικά το λέω, ούτε εμείς, καταλήγουμε να σκεφτόμαστε πλειοψηφίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό, χαιρόμαστε για την αναβολή και συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε να βάλετε το θέμα. Ο κύριος Δήμαρχος. Ένα μικρό σχόλιο. Θέλω να πω στον κύριο Γρηγόρη ότι όσον αφορά το σκεπτικό του, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Πλην όμως, θα πρέπει να λάβουμε και κάτι άλλο υπόψη μας, ότι το Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου είναι από 15 άτομα, 15 συμπολίτες μας. Ένας εξ αυτών είναι εξ οφιτσίου δήμαρχος, που σημαίνει ότι είναι 14. Αν πάμε με το καταστατικό, τότε η κάθε παράταξη, που σημαίνει 5, συν 3 της πλειοψηφίας, 8 και ένας εγώ 9, μένουν μόνο 6 άτομα να καλυφθούν από τις θέσεις των δημοτών. Σκεφτείτε λοιπόν μία ανοιχτή πρόσκληση προς τους πολίτες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, που είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί ήδη φαντάζομαι όλοι μας, τουλάχιστον οι επικεφαλής, έχουν δεχθεί εισηγήσεις ότι ενδιαφέρομαι κι εγώ, ενδιαφέρομαι κι εγώ. Σκεφτείτε τι αριθμός θα συγκεντρωθεί, είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό, και μετά με πόση μεγάλη δυσκολία θα κληθούμε να επιλέξουμε αυτούς τους 5-6 ανθρώπους. Επίσης, θα πω το ότι στη συζήτηση στη σημερινή, επικεφαλής προσφέρθηκε να μην εκπροσωπηθεί η παράταξή του από δημοτικό σύμβουλο, και είναι ο κύριος Βεριώτης, να τον πω, και πρότεινε ένα συγκεκριμένο δημότη μας. Βάσει της διαδικασίας αυτής που προβλέπεται, μπορεί η πρόταση αυτή να μην πέρναγε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Βεριώτης να έχανε και την εκπροσώπηση της λαϊκής συσπήρωσης. Γι' αυτό ακριβώς τα λάβαμε όλα αυτά υπόψη και καταλήξαμε στο να αναβάλουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα διαδικαστικό θέμα, παρακαλώ. Μπορώ. Ένα διαδικαστικό. Επανειλημμένα, έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος πλειοψηφία και μειοψηφία αναφορικά με τον αριθμό που εκπροσωπούνται οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι νόμοι, τουλάχιστον αυτοί που ψηφίστηκαν από τις πρόσφατες εθνικές εκλογές και μετά, κάνουν διάκριση μεταξύ της παράταξης του Δημάρχου και των υπολείπων παρατάξεων. Διότι αν μιλήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για πλειοψηφίες και μειοψηφίες, σχετική πλειοψηφία έχει η παράταξη στην οποία είμαι εγώ επικεφαλής και δεν είναι η παράταξη του Δημάρχου. Θερμή παράκληση λοιπόν, όταν αναφερόμαστε σε Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει η παράταξη του Δημάρχου και υπάρχουν και οι άλλες παρατάξεις. Πλειοψηφίες και μειοψηφίες υπάρχουν στις Δημοτικές Επιτροπές, διότι όπως γνωρίζετε, παραδείγματος χάρη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η πρόσφατη νομοθεσία δίνει πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου και επομένως οι υπόλοιπες αποτελούν μειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σορδάτο. Να συμπληρώσω για κάτι ακόμα. Με τον τρόπο που έθεσα το ζήτημα, ερμηνεύτηκε και η αξιοποίηση των δύο δημοτικών συμβούλων της παρατάξεώς μου ως αντιδημάρχων στα νησιά Κάλαμος και Καστός. Ήταν δηλαδή η δημοτική σύμβουλη που προερχόταν από την πλειοψηφούσα παράταξη. Και η πλειοψηφούσα παράταξη εκεί ήταν η αλλάζουμε πορεία. Ευχαριστώ.
Αναβάλλατε το τρίτο θέμα. Θέμα τέταρτο. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ίδρυυσης Δήμων Λευκάδας και Τολοκαρνανίας. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Να διαβάσω όλη την εισήγηση ή να την περιγράψω και να καταλήξουμε. Το διατάφτα. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν ότι έτσι ίσχυε και εξακολουθεί και ισχύει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ίδρυυσης Δήμων Λευκάδας και Τολοκαρνανίας απαρτίζεται από 5 αντιπροσώπους. Εξ αυτών, ο ένας είναι αντιπρόσωπος του Δήμου Μεγανησίου που έχει κληθεί να μας στείλει τον αντιπρόσωπό του, ένας εκ του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που και αυτός έχει ζητηθεί και 3 αντιπροσώπου του Δήμου Λευκάδας. Η ποσοστή αναλογία των 3/5 που έχει προκύψει μετά τις αλλαγές που έγιναν στο νόμο υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου των μελών του Συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες συμμετέχουν δημότες ή αιρετοί, με την υπαρήθμη τάδε απόφαση του εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επίσης, για την πλήρωση της ποσοστίας αναλογίας των 3/5 δύναται να υποδειχθούν μέλη τακτικά και αναπληρωματικά και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. Τούτων δοθέντων, για το Δήμα Λευκάδας, ο Δήμαρχος οφείλει να υποδείξει 2 αντιπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές, οι δε λοιπές παρατάξεις να υποδείξουν έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του ή της. Θα πρέπει εδώ να γίνει αναφορά ότι όπως και σε όλα τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυωμένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να είναι κάθε φύλου, τουλάχιστον έτσι ίσο ενός από τα 2 φύλα. Κατόπιν τον ανωτέρω, εγώ εισηγούμαι ως το πρώτο τακτικό μέλος να είναι ο Λιβιτσάνος ο Γιάννης και με αναπληρωτή τον Βικέντιο Νίκο. Το δεύτερο τακτικό μέλος να είναι ο Σέρβος ο Κωνσταντίνος με αναπληρωτή το Χαλκιά το Λάκη. Και καλό τις υπόλοιπες να εμπούμε με ψηφία, τις υπόλοιπες παρατάξεις να υποδείξουν ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για να ολοκληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Ευχαριστώ. Κύριος Ροδάτος. Καταρχήν να δηλώσουμε ότι οι προτάσεις του Δημάρχου αναφορικά με τα πρόσωπα που ακούστηκαν γίνονται αποδεκτές από την παράταξή μας. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στην απέτηση της πολιτείας να εκπροσωπούνται κατά το 1/3 τουλάχιστον το κάθε φύλο. Όταν στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, και νομίζω πως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο παρατηρείται και συναντιέται στα περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας. Όταν λοιπόν λέω στο Δημοτικό μας Συμβούλιο η συμμετοχή των γυναικών είναι περίπου στο 12%, είναι 4 στους 33, δεν μπορώ να συμμεριστώ την επιθυμία της πολιτείας να συμμετέχουν κατά το 1/3 γυναίκες στα συγκεκριμένα όργανα. Αν ήταν σαφέστερη η πολιτεία και έλεγε ότι γίνεται η εκλογή και για λόγους ικανοποίησης του συγκεκριμένου αιτήματος προηγούνται οι γυναίκες μέχρι να συμπληρωθεί το 1/3 και ακολουθούν οι άντρες ακόμα και αν έχουν πάρει περισσότερους ψήφους, θα το καταλάβαινα. Αλλά τώρα, και με βάση το γεγονός, και θέλω να πληροφορήσω το Σώμα ότι στην προσύσκεψη που κάναμε το μεσημέρι είπαμε να διευκολύνουμε την επίτευξη αυτού του στόχου. Λέω ότι η παράταξή μου θα το διευκολύνει, αλλά δεν μπορεί να το διευκολύνει παντού. Και το λέω αυτό γιατί 2 εκ των 4 γυναικών ανήκουν στη δική μας παράταξη. Ως εκ τούτου λοιπόν, ενημερώνω ότι μετά από την συζήτηση που είχα με τα μέλη της παρατάξεώς μου και το αίτημα που έθεσα στις 2 κυρίες να συμμετέχουν, υπήρξε επιφύλαξη και άρνηση, διότι είναι ήδη αρκετά υποχρεωτισμένες με καθήκοντα αρκετά. Όπως μπορούν και οι ίδιες να επιβεβαιώσουν και νομίζω ότι για λόγους ουσιαστικότητας και τυπικότητας πρέπει να ακουστεί η φωνή τους και να πούνε επιβεβαιώνω αυτό που λέει ο επικεφαλής. Κυρία Μαργέλη, κυρία Βλάχου,
Επιβεβαιώνω. Ως εκ τούτου λοιπόν, προτείνουμε για τακτικό μέλος στο σύνδεσμο ίδρυυσης τον κύριο Φίλιππο Σκυρό και ως αναπληρωματικό του τον κύριο Γιώργο Σονδάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη πρόταση υπάρχει? Δεν υπάρχει πρόταση. Κύριος Δρακονταϊδής, κύριε Δρακονταϊδή. Θέλω να πω ότι εμείς εννοούμε, άλλωστε κάναμε συνεννόηση το μεσημέρι, όπως είπε και ο κύριος Σολδάτος, με τον κύριο Δήμαρχο. Εγώ θα πρότεινα το εξής, για να βοηθήσουμε το ζήτημα, έτσι κι αλλιώς εμείς το ζήτημα των γυναικών δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε το εξής. Δεχόμαστε τον τακτικό για τον κύριο Σέρβο, αναπληρωματικός όμως να μπει από άλλη παράταξη της μειοψηφίας, γιατί δίνεται η δυνατότητα φυσικά και στους αναπληρωματικούς να παρακολουθούν, άρα και άλλες παρατάξεις να είναι απολύτως ενήμερες για τα τεκτενόμενα στο σύνδεσμο, ας πούμε. Επομένως, συμφωνούμε με την πρόταση και δεχόμαστε και την όποια επιλογή του κυρίου Σολδάτου από τη μεριά της. Ο κύριος Δήμαρχος. Προφανώς, είναι προφανές ότι αν υπάρχει ενδιαφέρον για την εθικάλυψη της θέσης του αναπληρωτή του κυρίου Σέρβου, δεν έχω κανένα λόγο να μην την κάνω αποδεκτή. Έτσι. Οπότε είναι στη διακριτική ευχέρεια όλων των Δημοτικών Συμβούλων να υποδείξουν τον αναπληρωτή του κυρίου Σέρβου. Να κάνω μια διευκρίνηση μόνο, και αυτό ας το έχουμε για να τεκμηριώσουμε και την απόφασή μας, στην οδηγία 102 γίνεται συγκεκριμένη αναφορά για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1β του άρθρου 6 του νόμου 2839 του 2000, όπως ισχύει περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο 1/3 επί των μελών που υποδεικνύονται και επί του 1/3 για τα λοιπά προτινόμενα προς το Συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και εξαρουμένου των εξοφιτσίων μελών. Θέλω να πω ότι υπάρχει, αν αιτιολογήσουμε την ανεπάρκεια των ικανών για να εγκριθεί και η απόφαση. Με αυτήν την έννοια το λέω, έτσι. Λοιπόν, οπότε, αν υπάρχει πρόταση για την... αυτό όμως δεν το ξέρουμε. Ενδεχομένως επί του συνόλου, αλλά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε εμείς τους άλλους ποιον θα υποδείξουμε, και επειδή εμείς είμαστε τρεις, έτσι, γι' αυτό και λέγαμε μήπως μπορούσαμε να βρίσκαμε το ένα από τα τρία μέλη να είναι γυναίκα. Μπορούμε να κάνουμε μια έκκληση, το έχουμε υπόψη μας. Είναι γεγονός αυτό και θα την κάνουμε την έκκληση, χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα, βέβαια. Ναι. Ο κύριο. Ναι. Ζήτα... Ο κύριος Γλυγόρης, υπάρχει άλλη πρόταση πρώτον? Κύριος Γλυγόρης. Κύριε Πρόεδρε, μπερδευθήκαμε λίγο. Και τι εννοώ, εσείς, ο κύριος Καλός πρότεινε μέλος τον κύριο Σέρβο, τον πρότεινε ο ίδιος, λόγω του νόμου που λέει ότι μπορεί να προτείνει και από άλλους αν δεν έχει. Αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσε να προτείνει, έχει ο κύριος Καλός μέλη για να προτείνει, και έχει γυναίκα άμα θέλει να προτείνει, έτσι δεν είναι? Δεν είναι απαραίτητο να ψάχνουμε γυναίκες δεξιά και αριστερά? Αφού έχετε και γυναίκα και μέλη για να βάλετε στο σύνδεσμο. Θα βάλουμε παρακάτω σε στα δύο. Στα δύο εννοώ. Στα δύο, έτσι. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα. Εμείς στο κομμάτι της μειοψηφίας έχουμε ένα. Δεν ξέρω τελικά αν θα καταλήξει σε κάποια πρόταση ο κύριος Σολάτος. Δεν κατάλαβα. Στον κύριο Φίλιππα είπατε το. Ο κύριος Σολάτος κατέληξε. Τώρα, ναι, γιατί μπερδέσκα λίγο με τη διαδικασία, όχι τίποτα άλλο. Με τις γυναίκες κάτι είπατε, κάτι τέτοια, ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Υπάρχει απάντηση ο Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος απάντησε ότι υπάρχει, όταν υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να μην μπουν γυναίκες. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Okay. Η αιτιολογημένη υπάρχει, ενώ ήταν δεν υπάρχει, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, προηγούμενο σύνδεσμο σύνδεσμο δεν είχε γυναίκες, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ θα βρούμε 7 γυναίκες για να τις βάλουμε μέσα. Εννοείται. Υπάρχει πρόταση? Όχι, εμείς δεν κάνουμε πρόταση. Θεωρούμε ότι, όπως είπε και ο κύριος Σολάτος, η πλειοψηφία είναι. Έχει το. Εντάξει, έχει πλειοψηφία ο κύριος Σολάτος. Στην πρόταση που έκανε ο κύριος Δρακονταϊδής. Στην πρόταση για εμάς αναπληρωτή, όχι. Μπορεί να βάλει ο κύριος Δρακονταϊδής, άμα θέλει, κάποιες άλλες παρατάξεις. Κύριος Δαβιτσάνος. Οπότε παραμένουν όσοι έχουν. Δηλαδή, τακτικά μέλη Λιβιτσάνος Ιωάννης, Σέρβος Κωνσταντίνος, Σκυρός Φίλιππος και αναπληρωματικά Βικέντιος Νίκος, Χαλκιάς Λάκης,
και Σολδάτος Γεώργιος. Ψηφοφορία. Η ψηφοφορία θα γίνει στο σύνολο ή στο πλειοψηφιακό. Επί του συνόλου τη πρόταση. Υπέρ. Ομόφωνα. Εσείς. Όχι, εμείς δεν καταψηφίζουμε, ναι. Άμα θέλετε, θα κάνετε τη διαδικασία εσείς ή να πούμε εμείς. Εσείς θα ιδεολογήσετε. Ναι. Συνήθως λέτε υπέρ, μετά λέει κάποιος κατά και μετά αυτή είναι η διαδικασία για να σηκώσουμε το χέρι μας. Ναι, αν θέλετε να κάνετε διαδικασία εσείς ή να... Εντάξει, υπάρχει, κατά είστε ο παράταξής σας, ο κύριος Βεριώτης, ο κύριος Ζαβτσάνος. Κατά. Υπέρ, ο κύριος Βεριώτης. Κύριος Ζαβτσάνε. Παρόν. Τα έχει μετρήσει η Νίκο σωστά. Προχωράμε. Θέμα 5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδος, ΣΥΡΙΖΑ. Ο εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Εδώ. Λοιπόν. Εδώ είναι μια άλλη σπαζοκεφαλιά που έχουμε να λύσουμε. Υπάρχει το ιστορικό της ίδρυσης του συνδέσμου, πώς βγαίνουν οι αντιπρόσωποι. Εν κατακλείδη θα πούμε ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, το δικό μας, να υποδείξει 21 αντιπροσώπους στο Δήμο Λευκάδας. Τώρα τι σώμα είναι με 21 αντιπροσώπους. Είναι ερωτηματικό, αλλά αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Και έναν αντιπρόσωπο το Δήμο, από το Δήμο Μερανησίου. Από αυτούς τους 21 αντιπροσώπους, τα 3 πέμπτα θα πρέπει, ή οι 13 αντιπρόσωποι, θα πρέπει να τους υποδείξω εγώ με τους ισάριθμους αναπληρωτές και, οι υπόλοιποι 8 αντιπρόσωποι να υποδειχθούν από τις λοιπές παρατάξεις, ξανά πάλι με τους ισάριθμους αναπληρωτές. Θα ξεκινήσω ανάποδα με τους αναπληρωτές. Το σύνολο του σώματος απαρτίζεται από 33 μέλη, που σημαίνει ότι 21 και 21 είναι 42, άρα δεν φτάνουμε και όλοι να συμμετάσχουμε, δεν φτάνουμε να καλύψουμε το θέμα των αναπληρωτών. Όσον αφορά την πρόταση από την πλευρά του Δημάρχου, κάναμε στη σύσκεψη την μεσημεριανή, κάναμε μία προσέγγιση η οποία τουλάχιστον από τους παρευρισκόμενους έγινε αποδεκτή και πρέπει να την καταθέσω να την γνωρίσει όλο το σώμα. Η παράταξη του Δημάρχου έχει 9 μέλη τα οποία και τα προτείνει όλα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 13 μέλη που πρέπει να συμπληρώσουμε τον αριθμό 21, υπήρξε μια πρόταση από τη μεριά του κυρίου Δρακονταϊδή και έγινε αποδεκτή και από τον κύριο Σολδάτο και από τον κύριο Βεριώτη. Είναι να απαντήσουν ο κύριος Γλιγόρης και ο κύριος Ζαβιτσάνος. Τα υπόλοιπα 13 μέλη να κατανεμηθούν ως ακολούθως. 4 μέλη να υποδείξει η παράταξη του κύριου Σολδάτου. 3 μέλη να υποδείξει η παράταξη του κύριου Δρακονταϊδή. 3 μέλη να υποδείξει η παράταξη του κυρίου Γλιγόρη. 1 μέλος η λαϊκή συσπήρωση του κυρίου Βεριώτη και 1 μέλος που θα είναι ο εαυτός του, γιατί είναι αιρετή αντιπρόσωπη, ο κύριος Ζαβιτσάνος. Αν αυτό γίνει αποδεκτό και από τη μεριά του κυρίου Γλιγόρη και του κυρίου Ζαβιτσάνου, μένει να υπάρξουν οι προτάσεις από τις αντίστοιχες παρατάξεις. Κύριε Γλιγόρη, θα ήθελα την άποψή σας για να δούμε πώς θα συμπληρώσουμε τον αριθμό. Ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε, είναι λίγο άκερο. Ο κύριος Σολάτος είχε φτάσει να έχει 11 συμβούλους και εμείς έχουμε 5. Δεν μπορεί να έχει 4 και εμείς 3. Είναι λίγο άτομο το βλέπω. Νομίζω ότι η παράδοση του κύριου Σολάτου θα πρέπει να έχει περισσότερα άτομα. Οπότε του δίνουμε τη δυνατότητα να έχει επιπλέον άτομα στον σύνδεσμο τη διαχείριση αστικών αποβλήτων. Να υπενθυμίσω ότι αυτό έχει γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου Σολδάτου.
Εάν επιθυμείτε, κύριε Γλυγόρη, να έχετε τρεις, καλοδεχούμενοι τρεις. Εάν θέλετε δύο, καλοδεχούμενοι και δύο. Ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θα συμπληρώσω μέχρι τον αριθμό 5, όπως δεσμεύτηκα το μεσημέρι στο διαπραταξιακό που κάναμε μεταξύ των επικεφαλής. Ερωτήσεις. Κύριε Γαζής. Μπορεί να μετέχει, όπως θα δούμε και στο επόμενο νομικό πρόσωπο. Ναι, το κοιτάξαμε και μπορεί. Ερωτήσεις άλλο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Ζαβιτσάνος. Δεν ήμουν στη συνάντηση το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα ήθελα να αυτοπροταθώ και ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει περίπτωση να σας προτείνω εγώ, αν και εφόσον θέλετε να συμμετάσχετε και το θέμα της αυτοπρότασης. Αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε καθόλου, είναι άλλο θέμα. Το δεύτερο. Πολύ ωραία. Τούτων δοθέντων έχουμε 9 από την παράταξη του Δημάρχου, έναν από την Λαϊκή Συσπήρωση, 10, δύο από την... Κύριε Γλυγόρη, δύο. Να υπολογίσω. Ένα τακτικό και ένα πληρωματικό θα δώσουμε εμείς. Ένα τακτικό και ένα πληρωματικό. Έναν από την πλευρά του κύριου Γλυγόρη, ως τακτικό μέλος. Εντάξει. Λοιπόν, 9 και 2, 11. Που σημαίνει, επειδή εγώ έχω εξαντλήσει τα περιθώρια, που σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 10 μέλη πρέπει να συμπληρωθούν από τις παρατάξεις του κυρίου Σολδάτου και του κυρίου Δρακονταϊδή. Μισό λεπτό, όχι, μισό λεπτό. Έχω την εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι, έτσι. Το 4-3-3 κλπ. Είχε προταθεί από τον κύριο Δρακονταϊδή στη μεσημεριανή σύσκεψη και έγινε αποδεκτό από την πλευρά μου, έτσι. Νομίζω ότι για λόγους δεοντολογίας, αλλά και λογικής και ρασιοναλισμού, θα πρέπει να υπάρχει αναλογική συμμετοχή. Τέθετο τέτοιο θέμα. Και εφόσον τίθεται θέμα αναλογικής συμμετοχής, δεν μπορεί μια παράταξη με 10 συμβούλους να δίνει 6 και μια παράταξη με 5 συμβούλους να δίνει 1. Έτσι. Και θα πω και κάτι ακόμα. Καλά είναι να φτάνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε και με τους αναπληρωματικούς μας. Λοιπόν, κύριε Γλυγόρη, με συγχωρείτε, αποτελεί ένα ζήτημα στο οποίο νομίζω πρέπει να ανταποκριθείτε. Είναι σημαντικός αυτός ο σύνδεσμος, ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα αρχίσει να παίζει και το θέμα της ΜΟΠΑΚ. Καλοδεχούμενος και ο ένας, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να συνεισφέρετε και με ένα δεύτερο δημοτικό σύμβουλο. Έτοιμα δικό μου, είναι προς εσάς. Ναι, να απαντήσω, δεν υπάρχει. Όχι, να απαντήσω επειδή πώς λένε. Είναι ο κύριος Δαβιτσάνος, είναι παράταξη, έτσι. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, μια αναλογικότητα θα τηρήσουμε και αν απαιτεί να βάλουμε δεύτερο, βάλουμε δεύτερο. Αλλά δεν είναι κάποιο σύνδεσμο. Εξάλλου αυτό ο σύνδεσμο δεν δουλεύει ποτέ. Οπότε δεν έχει και νόημα. Γι' αυτό σα λέω. Εγώ θα είμαι στο σύνδεσμο και αν αναπληρωτή μου θα είναι η σεβαστή, θα προτείνω τη σεβαστή τη Κωνσταντινίδη. Από εκεί και πέρα νομίζω ο κ. Λαψάνο και να τελειώσει το θέμα. Είναι τόσο απλά. Πέντε και δύο, 16. Ναι. 9 συν 5 συν 2. Ο κύριος Ζαβιτσάνος κάτι θέλει να πει. Εντάξει, μπορώ να συμμετέχω. Αν είναι εκεί το να λυθεί το ζήτημα. Κύριε Δραγκοταϊδής. Νομίζω λύθηκε το αριθμητικό μετά την παρέμβαση του κ. Ζαβιτσάνου. Εγώ θέλω να πω 2-3 πράγματα για την ουσία. Γιατί και... Δεν λύθηκε. 5. Ναι. Ναι. Νομίζω δέχτηκε. Δεν δέχτηκε ή όχι. Α, δεν δέχεται. Δεν ξέρω. Να το λύξω με αυτό για να μιλήσω. Εγώ θέλω να... Ο κ. Γλυγόρης. Εμείς προτείνουμε... ως τακτικό μέλος, ναι. Και η σεβαστή ως αναπληρωματικό. Εντάξει.
Λοιπόν, μπορώ να έχω το λόγο. Ψηφοφορία, ρε παιδιά, δεν είναι κάτι. Ψηφοφορία, μην με συστήσετε, δεν υπάρχει θέμα. Δήμαρχος, ένα λεπτό. Λυπάμαι που ξαναπαίρνω το λόγο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ανεξάρτητα από το τι θέση κρατάει ο καθένας και τη στάση, και κρινόμαστε όλοι γι' αυτό, σε κάθε περίπτωση πρέπει να συγκροτήσουμε το σώμα. Το σώμα έχει 21 μέλη. Κακός, έχει 21 μέλη. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από τον κύριο Ζαβιτσάνο, από τον κύριο Βεριώτη, ένας από την παράταξη του Διάβλου, 3, 9 από την παράταξη του Δημάρχου, 12, οι άλλες δύο εναπομείνασες παρατάξεις πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό 9. Δυστυχώς αυτά λέει η αριθμητική. Που σημαίνει ότι αν ο κύριος Σολδάτος επιμένει για τον αριθμό 5, που το έβαλε ως ταβάνι, κύριε Δρακονταϊδή, καταλήγουμε στον δρόμο να είναι στα 4 για να φτάσουμε τον. Να δικαιολογήσω κάτι για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Εμείς είμαστε μειοψηφία. Προσέξτε, γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Εμείς είμαστε στη μειοψηφία. Η μειοψηφία έχει 8 δημοτικούς συμβούλους. Η μειοψηφία έχει 8 δημοτικούς συμβούλους. Εντάξει. Ο κύριος Σολδάτος ως μειοψηφία έχει 11. 5, 5, 2 και 1. Ξεκινάμε από τις πιο μικρές παρατάξεις που επιθυμούμε να βρίσκονται. 1 και 1, 2. 3. 2. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε για μειοψηφία. Δεν ξέρω τι πλειοψηφία. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία σύμπραξη, ούτε καμία συμπόρευση. Εσείς έχετε κάνει συμπόρευση και σύμπραξη. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Οπότε λοιπόν, στο κομμάτι της μειοψηφίας των 8 ατόμων είναι 1, 2, 3 και 2, 5. Έπρεπε να βάλετε κι εσείς 3, σας λέμε να βάλετε. Δεν σας λέμε να βάλετε παραπάνω. 3 σου βάζουμε. Σαν πλειοψηφία. 5 βάζουμε. Καταλαβαίνετε λίγα. Κάνετε τους 3 ως πλειοψηφία και να τελειώσουμε. Κύριε Γλυγόρη, εμείς βάζουμε 5 τακτικούς και βάζουμε. Και 4-5 αναπληρωματικούς, τους βάζουμε όλους δηλαδή. Εσείς βάζετε έναν και έναν. Συγγνώμη, αυτοί που δεν ανήκουν στην παράδοξη του Δημάρχου πρέπει να βάλουν 12 άτομα, αν δεν καταλάβατε. Όχι 8, 12. Όχι, 12. Εντάξει, συγγνώμη. 8 πρέπει να βάλει μειοψηφία, δεν πρέπει να βάλει 8 άτομα μειοψηφία. Ένα λεπτό. Ο κύριος Δρακονταϊδής. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχει γίνει κατανοητό από την παράδοξη του κ. Γλυγόρη το αριθμητικό, εννοώ δεν έχει γίνει κατανοητό. Επειδή η παράταξη του κυρίου Δημάρχου πρέπει να υποδείξει 13, έχει 9 ή άλλοι 4, πάνε από την μειοψηφία ή, εν πάση περιπτώσει, από τις άλλες παρατάξεις που λέει ο Θόδωρη. Επομένως, εμείς πρέπει να ψάξουμε οι υπόλοιποι, όχι η παράταξη του Δημάρχου, 12. Είναι τόσο απλό. Ωραία. Για να βγουν τα νούμερα με 5 του κυρίου Σολδάτου, 3 εμάς. Δεχόμαστε τους 3. 8. 2 του κύριου Γλυγόρη, εφόσον δεν θέλει 3, εγώ είχα προτείνει 3. Μας κάνει 10 και από μία ή άλλες παρατάξεις μας κάνει 12. Αυτό λέμε. Τόσο απλό είναι. Κύριε Πρόεδρε. 2 λεπτά. Αφήστε τη διαδικασία. Θέλω να μιλήσω, είπα. Μην με κόβετε. Κύριος Δρακονταϊδής, 1 λεπτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να μιλήσω όμως για την ουσία, θέλω λίγο. Να παραμιλήσουμε το αριθμητικό όμως. Το αριθμητικό θα το σκεφτόμαστε εν τω μεταξύ όλοι και θα βρεθεί μια λύση. Ναι, θα το λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει να σταματήσουμε να μιλάμε, γιατί αυτά τα αριθμητικά προκύπτουν εξαιτίας αυτών που θα πω. Διότι αυτό που θα ζήσουμε και παρακάτω στο επόμενο θέμα είναι κατάσταση πολιτικού ροκ. Εξηγούμε. Αυτό το κατασκεύασμα που πέρασε τον Ιούλιο η κυβέρνηση σημερινή, για να δώσει υποτίθεται πλειοψηφίες στους δημάρχους και να δώσει κυβερνησιμότητα, αποδεικνύεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Εγώ δεν θέλω να το αναλύσω, το να πω παραδείγματα γιατί θα τα ζήσουμε και παρακάτω, ότι αποκλείονται οι μειοψηφίες εντελώς. Οι λοιπές παρατάξεις, να το πω όπως το θέλει ο Θοδωρής, αποκλείονται εντελώς σε πολλές περιπτώσεις. Παράδειγμα δεν αποκάλει. Χαρακτηριστικό. Θα το δούμε παρακάτω. Όλο αυτό στήθηκε για ένα και μοναδικό λόγο. Ο Κλεισθένης έδινε μια δυνατότητα εκπροσώπησης όλων. Και εκεί, στην αρχή με βασανιστικό τρόπο, στην πορεία νομίζω με πιο ήρεμο τρόπο, θα δημιουργόνταν οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες μέσα από κουβέντες και συνθέσεις. Ήδη εμείς τις έχουμε ξεκινήσει εδώ. Ήδη τις έχουμε ξεκινήσει. Αυτές οι καταστάσεις που γίνονται, ή το παράδειγμα του πνευματικού κέντρου, ή με τη ΔΕΠΟΚΑΛ μετά, που θα δείτε τι προβλήματα τεράστια δημιουργούν, είναι τα ιδεολογήματα και οι πολιτικές αιμονές
μιας κυβέρνησης που έχει ερωτευθεί, πώς το λένε, το πλειοψηφικό σύστημα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της. Δηλαδή, εγώ είμαι βέβαιος ότι και στο σπίτι τους πλειοψηφικό ισχύει. Σε προσωπικό επίπεδο. Και δεν το λέω για να γελάσουμε, το λέω σοβαρά. Γιατί αυτό είναι πολιτική αιμονή. Δεν είναι δυνατόν να βγάζει ένα νόμο και από τα νομικά πρόσωπα να αποκλείει εντελώς, εντελώς το ξαναλέω, τις παρατάξεις τις υπόλοιπες, όχι του Δημάρχου, τις υπόλοιπες. Και να μην εκπροσωπούνται καθόλου. Ανεξάρτητα αν ο Δήμαρχος μπορεί να έχει την καλή διάθεση και να συνοηθούμε κτλ. Γιατί αυτό πρέπει να το δείτε στο επίπεδο της χώρας, όχι στο επίπεδο της Λευκάδας. Επομένως, αυτό το πράγμα κατά τη γνώμη μας είναι κατάπτυστο και επί της ουσίας βεβαίως, πολιτικά εννοώ κατάπτυστο, και επί της ουσίας καταργεί, επί της ουσίας ξαναλέω, την απλή αναλογική. Και την κάνει ένα σκέτο πλειοψηφικό στη λειτουργία της. Άλλο πράγμα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο θα λειτουργήσουν φυσικά οι πλειοψηφίες και οι ομοψηφίες. Και έρχομαι και στο αριθμητικό που έχει το άγχος. Εάν έτσι όπως είναι τα πράγματα, εμείς με 5 συμβούλους έχουμε, λέμε, 3 τακτικούς και 2 αναπληρωματικούς. Άπαντες, όλοι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο. Δηλαδή και να θέλω, τι να πω. Δεν γίνονται παιδιά αυτά τα πράγματα τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι η μοναδική λύση με βάση την εξέλιξη και ο καθένας πραγματικά κρίνει. Εγώ συμφωνώ σε αυτό με τον Δήμαρχο, με αυτό που είπε. Ο καθένας κρίνεται από τη στάση του. Γιατί εδώ θέλω να βοηθήσουμε τη λειτουργία ενός. Να πω κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ τελευταίο και με συγχωρείς πρόεδρε που καθυστερώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί μέχρι τώρα για πραγματικού αντικειμενικούς λόγους να μην χρειαζόταν να συνεδριάζει. Όμως έχουμε μπροστά μας δημοπρατήθηκε με ΠΑΚ. Αυτό δεν πρέπει να μας ξεφεύγει, να το ξεχνάμε. Τι σημαίνει στην πράξη η δημοπράτηση της ΜΟΠΑΚ? Σημαίνει ότι η συνεργασία που έχουμε ανοίξει με το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, το γεγονός ότι μέσα έτσι κι αλλιώς εμπλέκεται και το Μεγανήσι σε αυτό το γάμο που έχει γίνει, αυτό αντικειμενικά οδηγεί στο να αλλάξει ουσιαστικά τα επόμενα 1,5-2 χρόνια η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα γίνει πολύ πιο ουσιαστική η λειτουργία του. Άρα είναι κάτι σοβαρό, δεν είναι κάτι. Αλλά αν δεχτώ και την άποψη που λέει ότι δεν είναι σοβαρό και συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν να συμβάλλουν όλες τις παρατάξεις στο να λειτουργήσει ένα θεσμικό όργανο του Δήμου? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη γι' αυτό? Βγάλουν ουρά μας απ' έξω δηλαδή. Ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε στα θέματα ή... Ακούγεται, ακούγεται. Λοιπόν, πρέπει να λύσουμε το αριθμητικό ζήτημα. Κλείστε τα μικρόφωνα, όποιος δεν μιλάει μπορεί να κλείνει τα μικρόφωνα. Προτείνουμε δύο. Θα προτείνουμε, ναι. Δύο τακτικούς. Δύο τακτικούς χωρίς αναπληρωματικούς. Οπότε λύθηκε το ζήτημα. Λύθηκε το ζήτημα. Λύθηκε. Συγγνώμη, πρόεδρε, να σας βοηθήσω και κάπου αλλού. Όταν το Συμβούλιο είναι 20 μελές, δεν υπάρχουν 42 άτομα για να έχουμε. 33 είμαστε. Άρα είναι απλά τα πράγματα. Γιατί μπερδεύεστε στην ώρα. 8 είναι η μειοψηφία. Αν φαίνεται από πού πρέπει να πάει τώρα, εντάξει, είναι απλά τα πράγματα. Ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Γρηγόρη, δεν είναι έτσι τα πράγματα, επιτρέψτε μου. Θα ήθελα τον αριθμό τον οποίο επιθυμεί, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, η κάθε παράταξη, να τους ονοματίσει για να φτάσουμε επιτέλους
στη σύνθεση και καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν δεν είχε προηγηθεί και η μεσημεριανή συνάντηση. Οπότε, εγώ να αναφέρω τους, παρόλο που είναι το σύνολο της ομάδας, της Δημοτικής, οι κύριοι Ρόκος, Λίγδας, Τσιρογιάννης, Λιβιτσάνος, Βικέντιος, Τυπάλδος, Αργυρός, Βερίκιος και η κυρία Κατοπόδη. Κύριε Σολδάτε, τους Βλάχου, Γιαννιώτης, Γιαννούτσος, Σολδάτος, Γιώργος Σολδάτος, Φίλιππος Σκληρός. Ο κύριος Δρακονταϊδής. Από την παράταξη του κυρίου Δρακονταϊδή. Ναι. Κώστα, πάτα. Ναι. Σέρβος. Χαλικιάς, Γλυγόρης, Τακτική, Αναπληρωματική, Δρακονταϊδής και Περδικάρης. Το κύριο Γλυγόρη ήταν ο κύριος Γλυγόρης μαζί και Αναπληρωματική, ναι. Κυρία Τακτικός εγώ και Αναπληρωματική κυρία Κωνσταντινίδη. Το κύριο Βεριώτη. Δύο τακτικοί, εγώ και ο Βεριώτης Αλέξανδρος. Ναι, και ο κύριος Δαβιτσάνος. Εντάξει, Νίκο. Πρόεδρε τους αναπληρωματικούς, να σας πω τους δικούς μας. Αναστάσιος Γαζής, Παναγιώτης Γλυγόρης, Μαρία Μαργέλη, Ευτύχης Ζουριδάκης, Γιάννης 41. Ο κύριος Σέρβος θα είπε. Όχι, είμαστε εντάξει. Και όλοι τα είπαν. Ο Νίκος τα έχει γράψει, Νίκο, όλα. Όλα. Και αναπληρωματικούς. Και αναπληρωματικούς. Να, ναι. Ο κύριος Δήμαρχος. Για να πιήσουμε το θέμα. Αφού καταφέραμε και φτάσαμε στο αυτονόητο, θέλω να πω το εξής. Ότι όλο αυτό το διάστημα, το τρίμηνο που από την ημέρα της εκλογής της δικής μου και μετά, να ξέρετε ότι με όποιον κι αν μιλάω για το θέμα των απορριμμάτων, μιλάω με τους εκπροσώπους των ΦΟΔΣΑ. Δεν μιλάω μόνο με τον Δήμαρχο τον Αποστολάκη για τη συνέργεια, αλλά τα Γιάννενα μιλάμε με το ΦΟΔΣΑ. Στην πιο βόρεια, στην Κοζάνη, μιλάμε με τον αντίστοιχο ΦΟΔΣΑ. Στο Αγρίνιο μιλάμε με τον αντίστοιχο ΦΟΔΣΑ που έχει σχηματοποιηθεί. Ο αντίστοιχο ΦΟΔΣΑ, για να καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε, ο δικός μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αν νομίζουμε λοιπόν ότι δεν έχει βαρύτητα ο σύνδεσμος αυτός, πλανόμαστε πλάνο νυχτρά. Τις αποφάσεις για τη διαχείριση δεν τις παίρνουν οι Δήμοι. Γνωμοδοτικά είναι, τις παίρνουν οι ΦΟΔΣΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Για το προηγούμενο θέμα υπάρχει ένα πρόβλημα. Έπρεπε να αναφέρουμε ότι η κυρία Κατοπόδη, για να μην έχουμε πρόβλημα με την νομιμότητα της απόφασης, δεν μπορεί να μπει στο... Δεν θέλει. Πρέπει να το αναφέρει η ίδια όμως, ότι υπάρχει πρόβλημα. Για την νομιμότητα της απόφασης. Για το τέταρτο. Ναι. Κυρία Κατοπόδη, να σας ακούσουμε. Ναι, ευχαριστώ. Δεν επιθυμώ να συμμετέχω. Ευχαριστώ. Άστε καλά. Τι ψηφοφορία. Αν το ψηφίσαμε. Ναι, ψηφοφορία. Ψηφοφορία υπέρ. Δεν υπάρχει. Εσείς. Συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει ψηφοφορία. Δεν καταλαβαίνω τη διαδικασία. Εδώ πέρα έχουμε 21 άτομα να ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι. Τι να ψηφίσουμε. Τι ψηφοφορία είναι ο σύνδεσμος ορίζεται. Ναι. Ορίζεται ο σύνδεσμος. Προταθήκαν όλα τα άτομα. Ναι. Να ψηφίσουμε, ναι, τι. Δεν υπάρχει ψηφοφορία στο σύνδεσμο. Ο κύριος Δήμαρχος.
πάλι από τα τραγελαφικά του θέματος. Η πρόταση από την πλευρά της παράταξης του Δημάρχου είναι δεσμευτική. Και είτε πάρει μία ψήφο είτε πάρει 33, εγκρίνεται. Από τη στιγμή που με τόσο πολύ μεγάλο αγώνα καταφέραμε και φτάσαμε το 21, που πραγματικά όντως πρέπει για το τυπικό της διαδικασίας να τεθούν σε δύο ψηφοφορίες, μία η πρόταση του Δημάρχου και εν συνεχεία η πρόταση των υπολείπων παρατάξεων, πρέπει να τεθεί όντως, κύριε Πρόεδρε, σε ψηφοφορία. Τυπική ψηφοφορία. Έτσι. Όχι. Δεν είναι. Είναι σαν σύνολο. Δεν είναι. Στο σύνολο πάει η ψηφοφορία. Πρώτος του Δημάρχου. Βεβαίως, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει υπέρ. Όχι υπέρ, ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι απόφαση. Σωστά. Έτσι, ναι. Συγγνώμη, για να πει τη διαδικασία, έτσι, γιατί όταν ορίζουμε άτομα στις επιτροπές και εσείς, οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες, φτιάχνονται εκτός αν έχει κάτι γνωρίζω. Έτσι. Έχουμε ψηφοφορία και ψηφοδέλτια. Είναι απλά τα πράγματα. Από την παράταξη του Δημάρχου, ναι, έστω και ένα ψήφο να πάρει, εγκρίνεται. Ναι, θα γίνει φανερή ψηφοφορία. Βεβαίω φανερή, φανερή ψηφοφορία. Αφού δεν έχουν διαφράσει. Η κυρία Καρύδη, αν θέλει, μπορεί να βοηθήσει λίγο, παρακαλώ. Σε ένα μικρόφωνο, σε ένα μικρόφωνο. Είναι φανερή ψηφοφορία και όταν υπάρχει υπόδειξη είτε από τις λεσμπεύες παρατάξεις είτε από το Δήμαρχο έτσι, και με μία ψήφο στη φανερή περνάει σε όλα τα θέματα για τα νομικά πρόσωπα. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά με τα υπόλοιπα. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή από τον νόμο. Ενιαία δίνει την πρόταση ο Δήμαρχος, υποδεικνύει, το σώμα έρχεται και λέει εγώ ψηφίζω, δεν ψηφίζω, ό,τι και να είναι τέλος πάντων περνάει. Η ουσία είναι ότι περνάει. Και για το υπόδειξη του Δημάρχου και για την υπόδειξη του ίδιου Σουρδάδου, για όλες τις παρατάξεις. Οπότε, άμα ήταν. Να ρωτήσω κάτι. Κάπως έτσι. Κάτι, ναι, γιατί. Έτσι, κυρία Καρυδί, μια ερώτηση. Στο σύνδεσμο ίδρυψης θα μπορούσαμε να είχαμε τρεις υποψηφιότητες. Δηλαδή, να είχαμε κάνει και εμείς μια υποψηφιότητα. Δεν μπαίνει στην ψηφοφορία τα άτομα. Ναι, μία ήταν όμως η πρόταση. Ήταν μία πρόταση. Ναι. Ναι. Τώρα υπάρχουν υποψήφοι. Σε μία θέση. Όσες θέσεις. Η δεύτερη πρόταση της παρατάξης του κυρίου Σολδάτου. Όλων, όχι να το βάλουμε συνολικά. Για να τελειώνουμε. Υπάρχει. Ναι. Συνολικά. Εγώ το βάζω συνολικά την πρόταση. Ομόφωνα. Ναι, αρκεί να είναι σύνομη διαδικασία του ζητάμε. Αυτό τίποτα άλλο. Ψηφίζω. Αυτό. Θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση, επειδή ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι είναι πολύ σοβαρό, είναι κάθε βέβαια, κάθε συμβούλιο διοικητικό κλπ. Είναι σοβαρό, επειδή όμως έδωσε στο ΣΥΔΙΣΑ την έμφαση ενός ΦΟΔΣΑ, να διευκρινίσουμε ότι επειδή δεν έχει προσωπικό ο ΣΥΔΙΣΑ, με προγραμματική σύμβαση όλες τις αρμοδιότητες του τις έχει μεταβιβάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχος. Αυτό, κυρία Κωνσταντινίδη, ισχύει μέχρι σήμερα. Μπορεί το Διοικητικό του Συμβούλιο, αν και εφόσον αποκτήσει προσωπικό, θα έχει την υπόσταση ενός φόδισα. Και επειδή θα έχει αντικείμενο, δεν λέω ότι θα γίνει, έτσι, να μην παρερμηνεύουμε, επειδή όμως θα έχει ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο, είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Να βοηθήσω, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη και εγώ σε αυτό. Αν το προχωρήσετε σε φόδισα, φροντίστε να μην είναι δημοτικού συμβούλου, να είναι ή σε οργανισμό οτιδήποτε, να είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από αυτό. Γιατί να μαζεύονται 21 άτομα τα οποία δεν έχουν ιδέα από σκουπίδια και να ψηφίζουν και να κάνουν πραγματικές σήμερα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πουθενά. Και ένα πολύ είναι. Λοιπόν, να μην το αρχίσουμε να τα ανταπαντήσει. Όχι, γιατί είναι. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Τελείωσε η συζήτηση. Θέμα έκτο. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφορούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδος, ΔΕΠΟΚΑΛ. Εισηγηθής ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέσα στο ίδιο πνεύμα που και εμένα δεν με αφήνει ικανοποιημένο και θα καταλάβετε στην πορεία γιατί, καλούμαστε να πάρουμε την απόφαση να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΚΑΛ, της Κοινοφελής Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας. Το Συμβούλιο αυτό του νομικού αυτού προσώπου απαρτίζεται από 7 άτομα, ένα εκ των οποίων είναι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Λευκάδας, έχει ζητηθεί η πρότασή του, με τους εισάριθμους αναπληρωτές, έτσι. Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων και από το Σωματείο έχει ζητηθεί. Παρακαλώ, μιλάει ο Δήμαρχος. Και από 4 Δημοτικούς Συμβούλους και έναν Δημότη. Με την τροποποίηση την οποία έγινε για τα 3/5, το αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει είναι ότι και τα 5 μέλη που πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο. Τέσσερα δημοτικοί σύμβουλοι και ένας δημότης. Και θα πρέπει στο τέλος να αποφασίσουμε και για τον αντιπρόεδρο. Για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Η πρόταση η δική μου είναι η ακόλουθη. Ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος είναι ο Ρόκος Τηλιανός. Ο δεύτερος δημοτικός σύμβουλος είναι ο Τυπάλδος ο Νίκος. Ο τρίτος δημοτικός σύμβουλος είναι η Κατοπόδη η Νίκη. Ο τέταρτος δημοτικός σύμβουλος είναι ο 41 ο Γιάννης. Και ο δημότης είναι η Φραγκούλη Ευαγγελία. Οι αντίστοιχοι αναπληρωτές είναι του κυρίου Ρόκου ο Νίκος ο Βικέντιος, του κυρίου Τυπάλδου ο Τσιρογιάννης ο Γιώργος, της κυρίας Κατοπόδη είναι ο Λίγδας ο Σπύρος, του κυρίου 41 είναι η Βλάχου η Ειρήνη και της κυρίας Φραγκούλης Ευαγγελίας είναι η Θεοχάρη Ευτυχία. Με αυτή την πρόταση καλύπτουμε και το 1/3 εκπροσώπησης του άλλου φύλου, η δυσκολία αυτή που έχουμε, και καλό το, από τη στιγμή που υπάρχει μόνο μία πρόταση, καλό το σώμα να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ. Η προσφυγή την πρόταση, είμαστε θετικοί. Νομίζω πως είναι μια πολύ καλή σύνθεση, κύριε Δημάρχη. Κύριος Δραγκονταϊδής, μας τα είπατε νωρίτερα. Όχι, θα σας πω κι άλλα. Το πολιτικό είπα νωρίτερα. Πολιτικό. Πράγματι. Το είδατε τώρα, νομίζω, αυτό που έλεγα. Και όσο και αν κανένας θέλει να υπερασπιστεί αυτές τις αλλαγές που έγιναν, το καταλαβαίνει εδώ. Θα το καταλάβετε πιο καλά στο πνευματικό κέντρο. Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο η εμπειρία λέει το εξής. 5 χρόνια. Εδώ είναι ο πρόεδρος της ΔΕΠΟΚΑΛ, δίπλα μου. Θα σας τα επιβεβαιώσει. Ναι, μου, αυτό λέω πρώην. Μέχρι τώρα, εννοείται. Είσαι ακόμα. Μέχρι τώρα, μπράβο. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως και στο πνευματικό κέντρο. Η συντριπτική πλειοψηφία, το 99% των αποφάσεων της ΔΕΠΟΚΑΛ είναι ομόφωνες. Ανεξαρτήτως παρατάξεις. Δηλαδή, όλοι όσοι ψηφίζουν ομόφωνα. Άρα δεν είναι πολιτική σχιζοφρένεια από τη μεριά μιας κυβέρνησης να θέλει να επιβάλλει να έχει πλειοψηφία δήμαρχος. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, ενώ μέχρι τώρα τα πηγαίναμε καλά, εδώ τα χαλάσαμε. Θα πω τι εννοώ χαλάσαμε. Κατά τη γνώμη μου, εγώ τουλάχιστον αυτό θα έκανα αν ήμουν στη θέση σας και αυτό σας προτείνω να κάνετε. Εφόσον εσείς πρέπει να. Έτσι κι αλλιώς το Δημότη είναι δική σας επιλογή, παρότι και σε αυτό μπορούσαμε να συνοηθούμε, αλλά δεν θα σταθώ στο Δημότη, θα σταθώ στους τέσσερις. Αφαιρώ έναν τον κύριο Πρόεδρο, που σέβομαι απολύτως την επιλογή, ας πούμε, εννοώ τον κύριο Ρόκο. Στους άλλους τρεις όμως,
Νομίζω ότι μπορούσατε, δηλαδή στους τέσσερις, εάν ήταν δύο από τη μειοψηφία από τις άλλες παρατάξεις και δύο από την παράταξη τη δική σας, του Δημάρχου εννοώ, νομίζω ότι θα είχαμε ένα σώμα πιο συμβατό, πώς να το πω, πιο κοντά στην πραγματικότητα, και γιατί επαναλαμβάνω μιλάμε για ένα θεσμό, τη ΔΕΠΟΚΑΛ, που εκτελεί απολύτως κοινωνικούς σκοπούς και δεν υπάρχουν και διαφωνίες. Δεν υπάρχουν διαφωνίες. Από αυτή την άποψη λοιπόν σας είπα στην αρχή ότι μέχρι τώρα τα πήγαμε καλά, νομίζω ότι σε αυτό κάνατε λάθος. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε εκπροσώπηση και μάλιστα θα προτείνουμε και τον κύριο Γλυγόρη τον Χρήστο για να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι στο δικό σας χέρι αυτή την πρόταση που κάνουμε, δηλαδή να είναι από την παράταξη σωστά του κυρίου Σολδάτου, ο κύριος 41 αν δεν κάνω λάθος προτείνατε, και να είναι και από τη δική μας παράταξη, ή εν πάση περιπτώσει δεν το δένουμε και κόμπα αυτό, δηλαδή ας μην είναι από τη δική μας παράταξη, ας είναι από την επόμενη, να συμμετέχει δηλαδή κι άλλος ένας από τις υπόλοιπες παρατάξεις πλην αυτής του Δημάρχου. Αυτή είναι η πρότασή μας προς το σώμα. Νομίζω δεν είναι ζήτημα να αποφασίσει το σώμα, είναι μόνο δική σας επιλογή αυστηρά. Ευχαριστώ κύριο Δερκοδόδη. Κύριος Δήμαρχος. Να ακούσουμε κάποιον να μας θέλει. Ο κύριος Γλυγόρης. Απαντήσει συνολικά ο Δήμαρχος. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε. Πάμε στο προηγούμενο και ερχόμαστε σε αυτό. Εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα και τον βρήκατε τον πρόθυμο, να το πούμε μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή βρέθηκε. Δεν ήρθατε να μας προτείνετε, όπως λέει και ο κύριος Δρακονταρίδης, τον Νίκο τον Γαζή, τη Σεβαστία τον οποιοδήποτε. Δεν είχαμε κάποια τέτοια. Δεν είχαμε αριθμητικό πρόβλημα, οπότε βρέθηκε. Άρα, μην παρεξηγείτε την προηγούμενη στάση, κύριε Σολάτο. Έχετε αρκετούς συμβούλους. Πού πήγατε την παρεξήγηση. Μην με διακόβετε, μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας. Μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ και εγώ, και δεν αναφέρω, και κάνω λάθος που αναφέρομαι και στο όνομά σας. Κακώς, δηλαδή. Χαίρομαι που τα αναγνωρίζετε. Ναι, κακώς αναφέρω. Απλώς επειδή κάνατε μια παρατήρηση και την οποία δεν απάντησα. Επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι που τα αναγνωρίζετε. Ωραία. Λοιπόν, άρα δεν γίνεται να είμαστε και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, αναλόγως της περίπτωσης, αν είναι 5-4 ή 7-21. Έτσι. Αυτή είναι απλή αναλογική. Εμείς με απλή αναλογική κατέβηκαμε στις εκλογές. Όλοι. Σταματάω εδώ πέρα γιατί τα υπόλοιπα θα υποθούν αργότερα και σε άλλα θέματα. Ο κύριος Βεριώτης. Ο κύριος Βεριώτης. Δεν θα διαφωνήσουμε με την επιλογή, ούτως ή άλλως αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Θα βάζαμε κι εμείς μία πλευρά πολιτικά ως προς το ζήτημα της εκπροσώπησης να έπρεπε να υπάρχει, χωρίς να είναι προϊόν απαραίτητα συνεννόησης, να έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, νομοθετικά λέω και με βάση η εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων. Κύριε Ζαβιτσάνος. Κύριε Δήμαρχε, περίμενα να με ξανατιμήσετε, προτείνοντάς μας και σε αυτή την Επιτροπή, αλλά φαίνεται ότι πραγματικά η τροπολογία του Αυγούστου, που ήρθε την απλή αναλογική να την αντιστρέψει τελείως, ήρθατε και την αγκαλιάσατε με τον καλύτερο τρόπο και την κάνατε και πράξη. Γι' αυτό και μόνο εννοείται ότι θα ψηφίσω κατά και όπου αλλού δεν με προτείνετε στα ΔΣ θα ψηφίσω κατά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ζευτζάνο. Ο κύριος Δημάρχος. Δευτερολογίες δεν έχει, κύριε Πρόεδρε. Όχι, θέλω δευτερολογία εγώ. Όχι, εκτός αν πάρει πρωτολογία. Πρωτολογία είναι. Ναι. Ο κύριος Περδικάρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα φαίνεται ότι αυτό που είπε προηγουμένως ο Κώστας ο Βρακουταλής είναι γεγονός. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα ιδεολόγημα. Είναι καθαρά μια σχιζοφρενική τάση, απλά και μόνο να πολεμήσουμε την απλή αναλογική. Θέλω λοιπόν να σας βεβαιώσω ότι στα 5 χρόνια που ήμουν πρόεδρος της ΔΕΠΟΚΑΛ, ακόμη και ο Καλλικράτης, να σας θυμίσω ότι ακόμη και ο Καλλικράτης προέβλεπε εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης. Προέβλεπε εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης. Και μάλιστα θα σας πω ότι στην προηγούμενη θητεία ήταν εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισπύρωσης.
Έτσι. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, και εδώ είναι και ευθύνη η δικιά σας, κύριε Δήμαρχε, γιατί όπως κάνατε τις προτάσεις υπόλοιπες, θα μπορούσατε να κάνετε και άλλες προτάσεις. Τώρα δείχνει λοιπόν ότι κι εσείς έχετε μια σκοπιμότητα, θα λέγα σε εισαγωγικά έστω. Και θέλω να πω κάτι άλλο, το είπε ο κύριος Ζερακονταϊδής, ότι μιλάμε για ένα νομικό πρόσωπο που οι αντιπαραθέσεις ήταν ανύπαρκτες. Και μπορούν να το βεβαιώσουν όλοι όσοι έχουν κάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς, αλλά και όχι μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και οι εκπρόσωποι των φορέων ή και οι πολίτες. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν δεν ξέρω, δεν είσαστε ενημερωμένος, δεν σας ενημέρωσαν σωστά. Εγώ θα περίμενα ότι θα κάνατε μια πιο πλατεία τοποθέτηση και θα προσπαθούσατε να λειτουργήσετε αυτό τον τόσο σημαντικό φορέα που σημειωτέων το 99% των αποφάσεων που ήρθε, γιατί το αποκάλυψε εδώ οι παλιοί συνάδελφοι, πέρασε ομόφωνα. Και δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ αρνητική ψήφος, ίσως κάποια λευκά. Ευχαριστώ. Άλλος Δημοτικός Σύμβουλος, κυρία Κωνσταντινίδη. Μιλάμε για ιδεολόγημα και ο κύριος Δήμαρχος στην ομιλία του εδώ κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας του είχε πει τότε ότι εκείνος θα είναι ο πρώτος που θα υπηρετήσει τον διοικητικό πλουραλισμό. Παρότι λοιπόν υπάρχει η πλειοψηφία σε όλες στα συμβούλια, δηλαδή στην Οικονομική Επιτροπή, εγώ θέλω να καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι για λόγους διαφάνειας, για λόγους συνεργασίας, για λόγους, όταν προσωπικά αυτοπροτάθηκα, φυσικά και αποκλείστηκα από όλους τους συναδέλφους εκεί, τα μέλη της Οικονομικής. Σήμερα λοιπόν τέθηκαν διάφορα θέματα γύρω από το αν εμείς γυρίζουμε την πλάτη ή αριθμητικά δεν συνδράμουμε να φτάσουμε στο μαγικό αριθμό του 21 ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Πλην όμως η στάση του κυρίου Δημάρχου σχετικά με την επιλογή, τις προτάσεις δηλαδή που κάνει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια που σήμερα συγκροτούμε, έχει καθαρά αποκλειστική έτσι επιλογή από την επιλογή από τον συνδυασμό του κυρίου Σαλδάτου και του κυρίου Δρακονταϊδή. Και μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι ο κύριος Δρακονταϊδής θύχτηκε πριν από λίγο, γιατί για πρώτη φορά δεν υπήρξε πρόταση για συμμετοχή συμβούλου δικού του σε αυτό το θέμα που συζητάμε. Επομένως, να αποφεύγουμε τη δημιουργία εντυπώσεων ότι εμείς γυρίζουμε την πλάτη. Εμείς προβληθήκαμε να αναλάβουμε θέσεις κέρυας ευθύνης και στα συλλογικά όργανα, και ο αποκλεισμός υπήρξε από την πλευρά του προτείνοντος κυρίου Δημάρχου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γαζής. Εγώ πραγματικά προσπαθώ να ανακαλύψω γιατί ξοδέψαμε 27 λεπτά να μιλάμε για αυτό το θέμα που δεν έχει καμία απολύτως ουσία. Και με μία ψήφο του Δημάρχου θα περάσει. Είναι τελειωμένη η ιστορία και εμείς καθόμαστε και λέμε κουβέντες. Επιπλέον, δράττονται τις ευκαιρίες κάποιοι να υποστηρίξουν ότι η τροπολογία η τελευταία της κυβέρνησης δημιούργησε το πρόβλημα και ξεχνάνε ότι το πρόβλημα το δημιούργησε ο πρώτος που εφήβρε με το εφεύρημα της απλής αναλογικής. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η απλή αναλογική οδηγεί σε αυτά τα μονοπάτια. Κάποιοι την έχουν πως είναι πεμπτουσία πιθανόν του δημόσιου βίου. Αποδεικνύεται ότι είναι η πηγή όλων των προβλημάτων. Και έρχεται μετά η επέμβαση, η διορθωτική επέμβαση της νέας κυβέρνησης για να κάνει χειρότερα τα πράγματα. Αυτά. Ευχαριστώ τον κύριο Βαζή. Άλλος, ο κύριος Δήμαρχος. Έχω ζητήσει να δευτερολογήσω, κύριε Πρόεδρε. Κύριος Σολδάτος. Καταρχήν θέλω να δηλώσω ότι η απόφαση της κυβέρνησης να δώσει πλειοψηφία απόλυτη στην παράταξη του Δημάρχου στις δύο βασικές επιτροπές, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τις δύο επιτροπές που έχουν αυξημένες αρμοδιότητες αναφορικά με τη δυνατότητα τεκμηριώσεως και απόφασης,
ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες ήταν στην ορθή κατεύθυνση. Το γεγονός